καύσωνας από εδώ, καύσωνας από εκεί, είναι πρόβλημα οπωσδήποτε. Θερμοκρασίες που για κάποιους ήταν υποφερτές και για άλλους όχι, καταγράφηκαν και σήμερα στην Κρήτη. Ο υδράργυρος καρφάλωσε στα ύψη από νωρίς το πρωί, με τους εργαζόμενους σε ψυσταριές να μετρούν τις ώρες για να τελειώσουν τη βάρδια τους. Είναι υπέροχα, δεν την παλεύουμε, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για τους πελάτες μας. Εδώ έχουμε πάνω από 45 θερμοκρασία εδώ μέσα συνέχεια. Πάνω από 45. Τα μηχανήματα βγάζουν περίπου 80 βαθμούς, αν είναι full και δουλεύουν. Πόσο μπορεί να έχω τώρα μπροστά μου? 50 βαθμούς. Οι πιο τυχεροί αναζητούν δροσιά στις παραλίες. Πάμε στα μπάνια και τη βρίσκουμε. Στην πιο κοντινή παραλία. Και ευτυχώς οι παραλίες μας είναι καλές και πολύ κοντά στα σπίτια μας. Στα Χανιά από τις 11 το πρωί η θερμοκρασία είχε ανέβει στα ύψη. Ενδεικτικά στους Αγίους Πάντες από Κορώνου, ο υδράργυρος ήταν στους 35 βαθμούς. Το ίδιο σε Γόρτινα και Πλακιά Ρεθύμνου, ενώ Σίβας και Φαλάσσαρνα κατέγραψαν 36 βαθμούς Κελσίου. Από το μεσημέρι και μετά σε πολλές περιοχές διαμορφώθηκαν συνθήκες καύσωνα. Έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες σήμερα στα Χανιά. Τις αντέχουμε ακόμα, λέτε? Τα πάντα αντέχουμε εμείς. Είμαστε ταύροι. Πάντα φοράω καπέλο γιατί ο ήλιος είναι επικίνδυνος. Τώρα φοράω. Με τη ζέστη πώς υποφερτεί η κατάσταση? Μέχρι στιγμής νομίζω ότι δεν έχει ανέβει αρκετά η θερμοκρασία όπως στην υπόλοιπη Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι ικανοποιητική η θερμοκρασία και αντέχομαι. Όσον αφορά το μέσο όρο για το νησί, τα πράγματα δεν θα είναι τόσο δυσμενή, ιδιαίτερα για τις βόρειες περιοχές, όπου και οι βοριάδες, οι οποίοι αναμένεται να επικρατήσουν ιδιαίτερα για τα δυτικά, έστω και στην ασθενή μορφή τους, δηλαδή στα 2 με 3 μποφόρ, θα είναι κάτι το οποίο θα δημιουργεί ένα σταμάτημα στην αύξηση της θερμοκρασίας. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και τις περιφέρειες και τους Δήμους ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την επικράτηση των υψηλών θερμοκρασιών.